Χρόνια πολλά και καλά. Με κάλαντα πανηγυρίζετε και προσφωνείτε εκτός από τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Η δεύτερη μεγάλη γιορτή του 12ημέρου. Τα κάλαντα πήραν το όνομά τους από τις καλένδες του Ιανουαρίου που γιορτάζονταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα στους Βυζαντινούς χρόνους. Καλένδες λέγονταν οι πρώτες μέρες των Ρωμαϊκών μηνών, η νουμινία. Οι πιο λαμπρές καλένδες στη Ρώμη ήταν του Ιανουαρίου, που γιορτάζονταν με ποικίλες εκδηλώσεις. Επίσης ονομαστές ήταν και οι καλένδες του Μαρτίου, όπου εξοφλούνται τα χρέη και οι τόκοι. Καλανδάριο λεγόταν και το βιβλίο των χρεών. Από εδώ και το όνομα του σημερινού ημερολογίου. Στην Ελλάδα εννοείται δεν είχαμε καλένδες. Γι' αυτό λέγεται και εκείνο το γνωστό εις τας ελληνικάς καλένδας εξοφλήν. Το λέμε για χρέη που δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ, αφού ο ελληνικός μήνας δεν είχε καλένδες. Στα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, τα κοινά, τα πανελλήνια, ο Άγιος Βασίλειος δίνει ζωή και έγλη. Σε αυτά ο Μέγας Βασίλειος παριστάνεται σαν μικρός μαθητής, κρατώντας κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι. Σαν μικρό εξεταζόμενο τον βάζει ο λαϊκός ποιητής τον Άγιο να πει την αλφαβήτα, να έχει το Θεό βοήθεια και τούτο, γιατί τα κάλαντα αυτά είναι δεμένα με τη βυζαντινή σχολική παράδοση των εξετάσεων των μικρών μαθητών που γίνονταν τούτη την εποχή στο Βυζάντιο ενώπιον γονέων και συγγενών. Τα κάλαντα του 12ημέρου γενικά πρώτα αναφέρονται στη γιορτή, συνεχίζουν με πενέματα και καταλήγουν στο αίτημα του φιλοδωρήματος. Τα κάλαντα της Ηνεπόλεως και Καστομονής της Μικράς Ασίας και του Πόντου που θα παρακολουθήσετε, αφού αναφερθούν στην πρωτοχρονιά, καταλήγουν μέσα από ωραιότατο ποιητικό κείμενο με διακριτικό πάντα τρόπο στο συνηθισμένο αίτημα του, του φιλοδωρήματος. Νέο έτος σήμερον άρχεται και ο κόσμος όλος αγάλεται. Σήμερον ο Κύριος δέχεται την περιτομήν ως φιλάνθρωπος. Χαίρει και ο Μέγας Βασίλειος εκ της Κεσαρίας ερχόμενος. Πόθεν κατεβαίνεις Βασίλειε και πού διευθύνεις τα βήματα. Εκ της Κεσαρίας κατέρχομαι και εις τα σχολεία πορεύομαι. Για το μουσικό υλικό των γαλάντων και κάποιων άλλων σκοπών που θα τα διανθίσουν στο σημερινό μας πρόγραμμα, θα προστρέξουμε στο αρχείο μας.
ο ελληνικός λαός, πέρα από το ότι τιμά ιδιαίτερα τον Άγιο Ιεράρχη της Κεσαρίας, τον Άγιο Βασίλειο, με την Ορθόδοξη παράδοση, ο Άγιο Βασίλης παρουσιάζεται στη λαογραφία μας και με μια κοσμική μορφή που ενσαρκώνει το πνεύμα του νέου χρόνου. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές μορφές του Αγίου που χρόνια τώρα έχουν εισαχθεί στην ελληνική εθυμολογία, ιδιαίτερα του εμπορίου και των διαφημίσεων. Η παραδοσή μας γνωρίζει κυρίως τρεις μορφές του Αγίου Βασιλείου που θα μπορούσαν άριστα οι καλλιτέχνες μας να τις συλλάβουν και να τις αναπαραστήσουν χωρίς να ξεφεύγουν από την βυζαντινή και ελληνική τους ατμόσφαιρα. Οι μορφές αυτές είναι ο Αγίος Βασίλης ο Διπόρος, με το χαρτί του σχολείου και την ευλογημένη Ράβδο. Επίσης, Άγιο Βασίλης Ζευγολάτης ή Σπορέας των Αγρών. Και ακόμα, Άγιο Βασίλης Προφήτης και Μάντης, που μπορεί να φανερώνει στις φτωχές και τις ανήπαντρες την καλή τους μοίρα. Βασίλη, ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα. Και στο ραβδί του κούμπησε να πει την αλφαβήτα. Και το ραβδί του ήταν ξερό, χλωρούς βλαστούς επέτα. Πόσο πράγματι παραδοσιακός είναι ο τύπος αυτός του σεμνού πεζοπόρου που με κάποια εκκλησιαστική χρειά και σαν να θυμίζει τον Άγιο της Κεσαρίας είναι πρόθυμος μόνο γράμματα να διδάξει και στηρίζεται στο θαυματουργικό ραβδί. Το ραβδί αυτό με την πρόθυμη βλάστηση είναι συμβολικός και ευχετικός λόγος για την καλή σοδιά και την ευκαρπία που θέλουμε να ελπίζουμε από τη νέα χρονιά. Ο πεζοπόρος λοιπόν αυτός και αναβλαστικός Άγιο Βασίλης είναι το αγαθό πνεύμα του νέου έτους και θα μπορούσε να παρασταθεί έτσι ελληνικός φέρνοντας δώρα πάνω στα κλαδιά του ραβδιού του. Άγιος Βασίλης έρχεται, γινάρης ξημυρώνει. Σα φέτος παλικάρια μου, σα φέτος και του χρόνου.
Άγιος Βασίλης έρχεται, η Γινάρης ξημυρώνει. Βασίλη μου, πού την έρχεσαι και απού την κατηβαίνεις? Από τα ξένα έρχομαι στο σπίτι μου παένου. Βασίλη μου, ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα. Στην πατηρίτσα κούμπησε να πει την αλφαβήτα. Κι η πατηρίτσα ήταν χλουρή και απόλυση κλουνάρι. Κλουνάρι χρυσουκλώναρου, χρυσό μαλαματένιου. Πενέματα σε νιώπαντρους. Πως πρέπει ο βασιλικός στη μέση από τον κήπο, έτσι έπρεπε κι ο Νιούτσικος να παίζει με την κόρη. Στα γόνατα την έπαιρνε, στα μάτια τη φιλούσε. Στα μάτια, στα ματόφυλλα, στα νιώκα μαρουμένα. Έρχεται τώρα με διακριτικό τρόπο το αίτημα του φιλοδορήματος. Για βάλε το χειράκι σου στην αργυρή την τσέπη. Κι αν έχεις 5 δόσμαστα, κι αν έχεις 15, κι αν έχεις κίτρινο φλουρί, γύρες εννοεί, κέρνα τα παλικάρια. Κέρνα τα φέντιν, κέρνατα, να σε πολυχρονίσουν. Να ζήσεις χρόνους 100, να σπρίσεις, να γυράσεις. Να γέννεις σαν τον Έλλημπο, σαν τ' άγριο περιστέρι. Για βάλε το χειράκι σου στην αργυρή. Να γυράσεις, να γίνεις σαν τον Έλλημπο.
βγαίνει. Άλλη μορφή του Αγίου Βασίλη κατά την ελληνική λαογραφία είναι εκείνη του Ζευγολάτη και τη γνωρίζουμε από κάλαντα αγροτικών περιφερειών και νησιών. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά και αρχή του Γεναρίου και αρχή που βγήκε ο Χριστός στη γη να περπατήσει. Βγήκε και χαιρέτησε όλους τους Ζευγολάτες και ο πρώτος του χαιρετισμός ήταν Αγίου Βασίλης. Άγιε Βασίλη Δέσποτα, καλό ζευγάρι να έχεις. Θα σε ρωτήσω Δέσποτα πόσα πινάκια σπέρνεις. Σπέρνω σιτάρι 12. Κριθάρι 15, μα εκείνο το ζηλέψανε περδίκια και λαγούδια. Εδώ ο Άγιος Βασίλης είναι ευχετικός τύπος, γιατί με την επίκληση και την παρουσία του θα ευλογήσει τη σπορά και την παραγωγή. Συμμετέχει σαν άνθρωπος στον γεωργικό μόχθο και ζητάει για τη γη την ευλογία του Χριστού. Και αυτός ο τύπος βεβαίως θα μπορούσε να εικονίζεται μέσα σε ελληνική ατμόσφαιρα, να σπέρνει και να ρίχνει την ευτυχία μαζί με δώρα και νομίσματα. Αυτή τη γεωργική και ευετηρική ιδιότητα του Αγίου Βασίλη τη συναντάμε στις πρωινές προσφωνήσεις πολλών νησιωτών μας, όταν τη σημερινή ημέρα επισκέπτονται φιλικά σπίτια. Καλημέρα κύριε Βασιλέ, ύφερές μας γεροσύνη. Ύφερα, κουτιά, ρεβίθια, φασούλια, στάρι, ρυφάκια, πρόβατα και το βάρος σας, μάλαμα. Ο γεωργικός αυτός Αγίου Βασίλης επισκέπτεται ακόμα στάβλους, στάνες και αχούρια, όπου κοιτάζει ή ρωτάει τα ζώα αν τα περιποιούνται οι νοικοκυρέοι. Και επειδή εκείνα πρέπει να απαντήσουν ναι, οι νοικοκυρέοι φροντίζουν να τα καλοκοιτάζουν την παραμονή, ώστε να τα βρει χορτάτα ο Άγιος Βασίλειος. Είναι μια ωραία ζωοφιλική πράγματι εκδήλωση των ανθρώπων που πολύ ποιητικά αποδίδεται στον ξωτικό Άγιο της πρωτοχρονιάτικης νύχτας. Επίσης, ο Άγιος Βασίλης θα επισκεφθεί τη νύχτα τα σπίτια εκεί που κοιμούνται οι άνθρωποι, περνώντας πρώτα από το τραπέζι, που πρέπει να είναι στρωμένο με όλα τα αγαθά. Θα φάει, θα ευχαριστήσει και θα ευλογήσει το σπίτι, να μην του λείψουν όλο το χρόνο τα αγαθά. Είναι μια ωραία εικόνα του νυχτωρού αγροτικού πνεύματος, που περπατάει αγαθοποιό πάνω από τον πρωτοχρονιάτικο ύπνο της ελληνικής οικογένειας. Όλα τα έτη βασιλιό, καλό ζευγάρι έχεις, καλό το λες αφέντη μου, καλό και ευλογημένο η χάρη σου το λόησε, με το δεξί τσιχέρι, με το δεξί, με το ζερβί. Όσαν μου ζουριάς παίρνεις, παίρνω κριθάρι 12, σταράκι 15, τάκι και ρόδι 18, και από νωρίς ο στάβλο. Είπαμε δά τα αφέντη μας, να πούμε τσι κεράς μας, πήρα καμάρο τραχύλι, φεγγάρο μαγούλα που τον έχει στον ήλιο, το μοσκό κανακάρι λουζιστό και φαινιζιστό, και στο σχολείο το μπέμπης ο δάσκαλος το πέτυρε με ένα χρυσό βεργάλι και η κερά δάσκαλισσα με το μαργαριτάρι. Να πούμε και τσιβάγια σαν ψευαγίτσα το κερί,
κάψε και το διπλέρι και κάτσε και του ζουνίσε. Πίτα θα μας σε φέρει. Απάκι για αλουκανικό, για χοιρινό κομμάτι, για από το πόρο του βουτσού. Να πιούμε μια γιωμάτι κι αν είναι με το θέλημα. Καινούρια τη χρονέ και με τα χελιδόνια. Θα έρθω μωρό μου να σου πω πως αγάπω από χρόνια. Δώρο χριστουγεννιάτικο, δώρο χριστουγεννιάτικο, σου κάνα την καρδιά μου. Όπα, όπα, σου κάνα την καρδιά μου και εσύ δώρο πρωτοχρονιάς το χωρισμό κερά μου. Με το αγέρι της νυχτιάς και το καινούριο χρόνο, θα έρθω μικρή μου να σου πω πως την καρδιά έχω πονώ. Έλα με την καινούρια τη χρονιά και με τα χελιδόνια. Θα έρθω δωρό μου να σου πω πως αγαπώ ακόμα. Thank you.
όλοι γνωρίζουμε το έθιμο της Βασιλόπιτας. Τα λαογραφικά στοιχεία που προσδιορίζουν την προέλευση αυτού του έθιμου είναι πρώτα ο εορταστικός άρτος. Υπήρχε και στους αρχαίους το έθιμο να συνοδεύουν τη λατρεία και τις γιορτές με προσφορά άρτου, όπως στα θαλίσσια και τα θαργύλια, που ήταν απαρχή των καρπών, αλλά και σύμβολο ενδυναμώσεως, με κοινή συναιστίαση των εορταστών. Άλλο στοιχείο είναι ο μιλίχιος πλακούς, η μελικτούτα των αρχαίων, που προσφέρονταν στους θεούς του Άδη για τους νεκρούς. Η Βασιλόπιτα, με την ζαχαροπλαστική της παρασκευή, μέλι, βούτυρο και άλλα, είναι συγχρόνως και πλακούς μήλιγμα για τους νεκρούς της οικογένειας, και έτσι εξηγείται η βραδινή κοπή της, η άζημη παρασκευή της, όπως και το ξεχώρισμα σε πολλές περιοχές μιας μερίδας των νεκρών. Όμορφη επίσης είναι και η παράδοση για τη Βασιλόπιτα που σχετίζεται με τον Άι Βασίλη. Τα χρόνια της αρχιερατείας του Μεγάλου Βασιλείου στην Κεσάρια, ο έπαρχος, λέει, της Καπαδοκίας, ήθελε να ζητήσει από τους κατοίκους δυσβάσταχτους φόρους. Οι άνθρωποι δεν είχαν και κατέφυγαν στον επίσκοπό τους. Εκείνος τους είπε να κάμουν έρανο τα κοσμήματα των γυναικών τους και να τα δώσουν. Τα πήγε ο Άι Βασίλης στον έπαρχο και εκείνος τον σεβάστηκε και ντράπηκε να τα πάρει. Τότε ο Άγιος θέλησε να τους τα επιστρέψει. Πώς θα βρισκόταν όμως ο κάτοχος του καθενός? Είπε λοιπόν ο Βασίλειος και ζήμωσαν μικρούς άρτους και έβαλαν μέσα χωριστά τα κοσμήματα. Όταν τα μοίρασαν, βρήκε ο καθένας το δικό του με θαυμαστό τρόπο. Στα χωριά της Καπαδοκίας και ειδικότερα στα Φάρασα, οι Έλληνες τιμούσαν τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου με θρησκευτική λαμπρότητα. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς το βράδυ, με κρύο και θύελα πολλές φορές, έβγαιναν με λατρευτική πομπή, δάδες, μουσικά όργανα, ντουφέκια, και πήγαιναν με χορευτικό βάδισμα έξω από το χωριό σε μια σπηλιά, όπου σύμφωνα με την παράδοση είχε κάποτε κρυφτεί ο Άι Βασίλης. Στην πόρτα σύρταμε με το δικό σου θάρρος. Περικαλώς αφέντη μου και μην το πάρεις βάρος. Αν είναι θέλημα Θεού τα καλάντα να πούμε, και μόλι μας τη συντροφιά να σας καλησπερούμε. Αρχή μηνιά και αρχή χρονιά, 1η Ιανουαρίου, τ' Αγίου Βασιλείου. Άρχη που πρώτο πάτησε αφέντης μας τον κόσμο, στο πρώτο χνάρι που κάμε χρυσό δέντρινε βγήκε. Χρύσα η τότα φύλλα του, γράμματα τα χρονιά του. Πάπαδες τα νεγνώνασι γιατί το συλλαβούσαν. Ένα διακάκιν έρχεται από την Κεσαρία και βαστάε στα χέρια του λαμπάδες και κερία. Διακάκι πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις. Από τη μάνα μ' έρχομαι και στο σχολείο μου πάω. Αν είσαι και γραμματικός, πες μας την αλφαβήτα. Και στο ραβδί που κούμπησε να πει την αλφαβήτα. Και το ραβδί ξερώνητο χλωράβλαστα για πέτα. Και πάνω στα χλωράβλαστα περδίκες και λαϊδούσαν. Και κάτω στα ριζάρια του βρύσες εκυματούσαν. Που κατεβαίνει πέρδικα, πίνει νερό και βγαίνει. Αφέντη μου να χαίρεσαι, αφέντη μου να ζήσεις. Στον Άγιο Τάφο του Χριστού να πας να προσκυνήσεις. Δεν είναι καλλιότερο να μην αργοπορούμε. Άνοιξετε την πόρτα σας, χρόνια πολλά να πούμε.
Ο Αϊ-Βασίλης στα πρωτοχρονιάτικα έθιμα παρουσιάζεται εκτός από τη μορφή οδηπόρου, ζευγολάτη και με μαντική ικανότητα. Σε πολλά μέρη την παραμονή μαζεύονται γύρω στη φωτιά όλα τα μέλη της οικογένειας και ρίχνουν ο καθένας από ένα φύλλο. Παίζουν τον Αϊ-Βασίλη για να δουν από την κίνησή του αν αυτό που σκέφτηκαν ή επιθυμούν θα γίνει. Καλή ένδειξη είναι να πηδήσει το φύλλο και να σκάσει. Στις συγκεντρώσεις αυτές οι κοπέλες μάλιστα ρωτούν και για το νέο που αγαπούν. Στη συνέχεια, μετά τον δείπνο, τα κορίτσια παίρνουν μαζί τους το κομμάτι της Αγιοβασιλόπιτας και το κρύβουν κάτω από το μαξιλάρι τους. Περιμένουν να ονειρευτούν, να δουν στον ύπνο τους τον άντρα που θα πάρουν, με την επίκληση στον Άγιο Βασίλειο. «Αϊ Βασίλη μου καλέ και Άγιε Θαυματουργέ, δείξε και φανέρωσε τον άντρα που θα πάρω. Αϊ Βασίλη μου καλέ, δάσκαλε και αγαθέ, απ' την έρημο περνάς και τις μοίρες απαντάς. Κοίτα, είδες την τύχη μου και χαιρέτησέ την. Αν κάθεται να σηκωθεί και αν στέκει να σημώσει το παλικάρι το καλό, να μου το φανερώσει». Αυτά τα λένε στη Θεσσαλία. Εδώ ο μαντικός Αϊ Βασίλης θα μπορούσε να παρασταθεί σαν καλόβολος γέροντας που αγρυπνά πάνω από τον ύπνο των φτωχών κοριτσιών για την καλή του τύχη. Πέρα λοιπόν από τις μορφές που παριστάνε το Αϊ Βασίλης του Οδηπόρου, του Γεωργού και του Προφήτη, του Μάντη, υπάρχει εννοείται και η διεθνής του Ευρωπαϊκού Αϊ Βασίλη με τις μπότες, το κόκκινο κουστούμι, την κόκκινη κουκούλα και την άσπρη ερμήνα. Είναι η μορφή που συναντάμε σήμερα στα εμπορικά καταστήματα και τους δρόμους. Τον ονομάζουν και αυτόν Άγιο Βασίλη εδώ στην Ελλάδα, αν και όλοι γνωρίζουμε ότι ο εμπορικός αυτός τύπος, προσωποποίηση του νέου χρόνου, δεν έχει καμιά σχέση με τον Ορθόδοξο Άγιο, τον Επίσκοπο Κεσαρίας, χωρίς βεβαίως η συνωνυμία να μειώνει καθόλου την ευλαβική τιμή του ελληνικού λαού προς τον πραγματικό Άγιο, που όλοι σέβονται σαν ένα από τους τρεις ιεράρχες και του ψάλουν ιδιαίτερα κάλαντα με καθαρά αγιολογικό έπαινο. Εδώ τελειώσαμε. Οι συνεργάτες μου και εγώ σας ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά και καλά, και του χρόνου να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε. Πάλι να ακούσα τ' αρχόντες, πάλι, πάλι να σας είπω με ότι και αύριο νέστη, ανάγκη να χαρώμε και να πανηγυρίζομε. Περί το μην Κυρίου και ορτή του Μακάρος, μέγα, μεγάλου βασιλείου, σήμερον είναι αρχή χρόνια, πρώτη, πρώτη Ιανουαρίου και ορτή χαρμοσύνος του μέγα βασιλείου. Καμνώ λοιπόν καλήν αρχή, επένους να συνθέσω των Αγίων Βασιλείων, δια να επενέσω να σας υπό τα θαύματα που έδειξε να τός του με του Θεού την δύναμη, που το βοηθός του παρά Θεού ο θαυμάστος, ή το πεφωτισμένος με καφέ άλλην αρέτη, μικρός μαθητευμένος που την γραμμάτων εμπλέος, σοφία πλουτισμένος παρόλον εθαμάζετο, που ή το διδαγμένος της Κεσαρίας γέννημα, βλάστος Καπαδοκίας και ποιητής και λατρεύτης, της Θείας Λειτουργίας είχε και το αξίωμα, της αρχιεροσύνης εχθρός των έργων των κακών, φίλος της σοφροσύνης, αιρετικών εχθρός κακός, προστά της Ορθοδόξων, διώκτης λύκων δελήρων, όμου και κακοδόξων, αρχιερείς των
σέβονται. Πάπα, παπάδες τον τιμούσιν, οι αρχοντές και ο λαός σκύφτουν, σκύφτουν τον προσκυνούσιν.